Σήμερα είπαμε ότι χαράσουμε μονοπάτια. Για την ακρίβεια, γνωρίζουμε τον Φίβο Τσαραβόπουλο, που με την ομάδα του πραγματικά χαράζουν πεζοπορικά μονοπάτια σε όλη την Ελλάδα και το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. Με τη συζήτησή μας με τον Φίβο, διαπίστωσα πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Μας μένει να τον ανακαλύψουμε και να τον χαρούμε. Έλεγα πριν από λίγο, πριν ξεκινήσουμε την επίσημη εγγραφή, ότι θα καθίσει στον καναπέ και πολλοί θα σε μισήσουν ή θα σε ζηλέψουν για αυτό που κάνεις. Φίβο, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα και λίγο και στο εξωτερικό. Και λέω, εντάξει. Ναι. Βάζεις εσύ παραπάνω αιτίες για να αυξηθεί η ζήλια μας. Και αυτό που αγαπάς να κάνεις και κάνεις είναι να χαράσεις μονοπάτια. Περίπου. Ουσιαστικά δεν χαράσουμε μονοπάτια, κυνηγάμε παλιά μονοπάτια. Μονοπάτια που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι των διαφόρων περιοχών πριν την χρήση του αυτοκινήτου. Και εμείς τα κυνηγάμε, όταν λέω, γιατί κρύβονται κάτω από τη βλάστηση ή καμιά φορά είναι ξεχασμένα τελείως. Και προσπαθούμε να τα βρούμε, να τα καθαρίσουμε, να τα σηματοδοτήσουμε για να τα προβάλλουμε για να τα περπατήσει ο κόσμος. Για να τα περπατήσει ο κόσμος. Αυτό έχει ξεκινήσει από μια προσωπική δική σου αγάπη. Ναι, αυτό έχει ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια στα Κύθυρα, όπου είχα απογοητευτεί τελείως από το νησί. Θεωρούσα ότι τέλος πάντων έχει αναπτυχθεί πολύ περισσότερο από ό,τι. Έχεις πάει σε τουρίστες εκεί. Έχω περάσει όλα τα παιδικά καλοκαίρια στα Κύθυρα. Mm. Είχαν σπίτι γονείς μου, οπότε έλεγα τέλος πάντων να μείνω κι εγώ. Οπότε. Κάποια στιγμή λέω: παραχτίστηκε αυτό το νησί, δεν θέλω άλλο να ξαναπατήσω και αποφάσισα να ρίξω μαύρη πέτρα. Ένας φίλος μου είπε να μεταφράσω μια ιστοσελίδα στα γαλλικά για τα Κύθυρα και εκεί είδα και για μονοπάτια να λέει. Μέχρι τότε αγνοούσες πλήρως την ύπαρξή τους, ενώ περνούσες τόσα χρόνια από τη ζωή σου. Δεν έκανα φανατικά πεζοπορία. Είχα κάνει κάποιες πεζοπορίες, αλλά δεν ασχολιόμουν ιδιαίτερα με αυτό το πράγμα. Οπότε, βλέποντας για τα μονοπάτια, λέω: δεν μπορώ να τα περπατήσω τα μονοπάτια για να τα καταγράψω. Είχα μόλις τελειώσει και τις σπουδές μου σχετικά με διαχείριση περιβάλλοντος. Okay. Οπότε, παίρνω ένα GPS, πάω να τα ψάξω. Ζούγκλες παντού, κλειστά από βλάστηση, πινακίδες δεν υπήρχαν πουθενά. Ανακαλύπτω όμως θησαυρούς που δεν περιγράφονται. Καταράχτες, γεφύρια, μεσαιωνικούς οικισμούς, δάση. Και αυτό που ανακάλυψα είναι μια καινούργια αγάπη για τα Κύθυρα, η οποία δεν περιγράφεται. Ήταν πολύ δυνατότερη και από αυτά που είχα από τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό που περιγράφεις τώρα δεν είναι πολύ μακριά από αυτή την πραγματικότητα που ζούμε όλοι. Δηλαδή, να είμαστε σε μια περιοχή, σε ένα τόπο, σε ένα μέρος, σε ένα χωριό, χρόνια από τη ζωή μας και να αγνοούμε πλήρως πράγματα έτσι, που υπάρχουν. Έτσι ακριβώς. Γιατί έτσι απλά ακριβώς. Δεν πάμε 10 μέτρα από τον κανονικό δρόμο ή δεν κάνουμε αυτό το διαφορετικό. Ναι, αυτό. Οπότε ουσιαστικά. Για να το ολοκληρώσω, είχα δύο δρόμους. Ο ένας ήταν να καθαρίσω μόνος μου τα μονοπάτια, να γίνω ξεναγός και να ξεναγώ τον κόσμο, γιατί θέλω να τους μεταδώσω αυτό που ένιωσα και εγώ για τα Κύθυρα. Εσύ το ερωτεύτηκες αυτό και εγώ, είπες, εδώ θέλω να το φωνάξω τώρα. Σφόδρα, δεν το συζητάμε και ήθελα αυτό που ένιωσα να το νιώσει κι άλλος κόσμος, διακαείς πόθος. Και η δεύτερη. Η δεύτερη λύση ήταν να καθαρίσουμε τα μονοπάτια, να τα σηματοδοτήσουμε, να κάνουμε ένα έργο που να μην απαιτεί τη δική μου παρουσία για να μπορεί να τα γνωρίσει ο κόσμος. Αποφάσισα να ακολουθήσουμε το δεύτερο δρόμο και από εκεί γεννήθηκε και η Paths of Greece, η οποία έγινε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και αυτό που έγινε στα Κύθυρα το κάνουμε και σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Και αυτό έγινε η δουλειά σου επί της ουσίας. Έγινε από εκεί και πέρα έγινε η δουλειά μου, ναι. Και δεν είσαι μόνο εσύ είναι και άλλοι άνθρωποι και θέλω να πεις εσείς αυτοί οι άνθρωποι που είσαστε στα μονοπάτια της Ελλάδας. Τι δουλειές κάνετε ακριβώς, ποιες είναι οι ιδιότητες σας οι επαγγελματικές και έχετε σμίξει και τώρα αυτό που κάνετε είναι αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς, ότι εντοπίζετε τα μονοπάτια, καθαρίζετε, σηματοδοτείτε, τα αναδεικνύετε και δημιουργείτε πεζοπορικούς προορισμούς, διαδρομές για προορισμούς αντίστοιχοι. Ναι. Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία, η καρδιά της ομάδας αποτελείται από μια περιβαλλοντολόγο, έναν αρχιτέκτονα ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο πεδίο το πεζοπορικό, έναν συνεργάτη ο οποίος ασχολείται με το ότι έχει να κάνει με υπολογιστές, ιστοσελίδες και τα λοιπά, γιατί κάνουμε και πολύ μεγάλο τμήμα προβολής, και μετά έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες, χαρτογράφους, Σαν το Σπύρο το Σταρίδα βεβαίως, όχι σαν το Σπύρο, το Σπύρο το Σταρίδα, γιατί είναι ένας και μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος. Έχουμε γραφίστες που ασχολούνται με τα γραφιστικά για πινακίδες, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, συνεργάτες για τους καθαρισμούς των μονοπατιών. Γενικότερα, δηλαδή, ανάλογα με το τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε και. Είστε μια κυψέλη ανθρώπων. Έτσι. Είσαστε ακριβώς, νέοι άνθρωποι, κάνετε επαγγέλματα κανονικά και λίγο σύγχρονα κάποιοι από εσάς, αλλά έχετε βάλει full τεχνολογία μέσα σε όλο αυτό. Έτσι είναι. Τα βασικά συστατικά είναι πρώτον αυτό που καταλαβαίνω εγώ.
αγαπάμε τρελά αυτό που κάνουμε, μας εμπνέει, το ευχαριστιόμαστε, χωρίς να είμαστε έξω στη φύση. Δεν μπορείς να δουλέψεις σε αυτή τη δουλειά, δεν γίνεται. Αυτό, θες, ναι. Αυτό το πάθος που έχεις με αυτό που κάνεις, να μεταφέρεις στον κόσμο. Οριακά τρέλα μπορεί να το πει κανείς. Ναι. Θα ρωτήσουμε τη γυναίκα, θα μου δώσει το τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να τη ρωτήσουμε καν, το δηλώνω ότι. Ναι. Ταξιδεύετε σε όλη τη χώρα για να εντοπίσετε αυτά τα σημεία. Με ποιους συνεργάζεστε και ωραία, γίνεται όλο αυτό? Ουσιαστικά υπάρχουν συνεργασίες. Πας εσύ δηλαδή από μόνος και λες, α, ένα μονοπάτι αρχίζω, καθαρίζω, ποτέ, γιατί εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η βιωσιμότητα των έργων αυτών. Δεν θέλουμε να καθαρίσουμε, να σηματοδοτήσουμε διαδρομές και αυτές να χαθούν. Ναι, οπότε δεν έχει χρειαστεί ποτέ να πάμε εμείς πρώτα σε ένα τόπο. Πάντα μας καλούν και ξεκινάει από ψηλά. Τύπου περιφέρειες, δήμοι και λοιποί φορείς, κρατικοί ή μεγάλοι φορείς, μη κρατικοί. Πάμε σε εταιρείες στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που μας καλούν να πάμε σε διάφορες περιοχές να κάνουμε έργα με μονοπάτια. Σύλλογοι τοπικοί, ακόμα και ιδιώτες, οι οποίοι αγαπάνε το χωριό τους, τον τόπο τους και θέλουν να χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία ενός δικτύου μονοπατιών. Οπότε, όταν μας καλέσουν, εμείς γνωρίζουμε ότι για να μας καλέσουν υπάρχει ήδη μια πρώτη μαγιά ενδιαφέροντος για αυτό που θα πάμε να κάνουμε. Άρα και κάποιος να συντηρήσει ακριβώς, όλο αυτό. Ακριβώς. Να το κρατήσει. Ακριβώς. Εσείς λοιπόν τι κάνετε? Πάτε εκεί και λέτε γεια σας, ήρθαμε. Ωραία. Γεια σας, ήρθαμε. Υπάρχουν, καταρχήν κοιτάμε πρώτα την περιοχή. Ναι. Χρησιμοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία που λέγεται αυτοκίνητο και με τα αυτοκίνητα γυρνάμε την περιοχή για να καταλάβουμε, για να καταλάβουμε λίγο τη γεωμορφολογία της. Ναι. Κοιτάμε και τα σημεία ενδιαφέροντος. Έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη εργασία βλέποντας από σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος τα εκκλησάκια, τα κάστρα, τους αρχαιολογικούς χώρους, αρχιτεκτονικά, έτσι, μνημεία, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πολιτισμό μας. Έχετε κάνει έρευνα δηλαδή. Έρευνα, ναι, πολύ, ρωτήσει, πολύ μάθη, ενδελεχή, καταγράψει. Ακριβώς. Και την ιστορία την μη ορατή, τη μη απτή, ας το πούμε. Και επίσης κοιτάμε και για τη φύση. Τι υπάρχει από πλευράς φύσης, ποικιλομορφίας κτλ. Αφού λοιπόν το κάνουμε αυτό, πάμε στον τόπο, τα καταγράφουμε αυτά κυρίως με αυτοκίνητο όπου μπορούμε για να τα αξιολογήσουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Και μετά αρχίζουμε και προσπαθούμε να βρούμε ντόπιους και να τους ρωτήσουμε πώς πηγαίναν από τον ένα οικισμό στον άλλον, πώς πηγαίναν από τον οικισμό τους σε εκείνο το εκκλησάκι πάνω που έχουμε δει, αν υπήρχε κάποια παλιά μουλαρόστατα ή στατάκια για γαϊδούρια, τέτοια ψάχνουμε, φαρδιά, παλιά μονοπάτια. Και εκ των υστέρων κοιτάμε κι εμείς τους χάρτες, τους δορυφορικούς. Κοιτάμε φωτογραφίες του 1945 που καμιά φορά δείχνουν πάρα πολύ καλά τα μονοπάτια. Κοιτάμε χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που δείχνουν επίσης μονοπάτια. Κοιτάμε τριζιάσαρες εικόνες που και αυτές μας δείχνουν τη γεωμορφολογία και πώς πιθανότατα να περνούσε ένα μονοπάτι. Και με βάση αυτά καταστρώνουμε ένα σχέδιο αναζήτησης μονοπατιών, κυνηγιού. Wow, είναι ολόκληρη αποστολή όλο αυτό που είναι κάνετε. Ολόκληρη αποστολή, είναι ολόκληρη αποστολή. Και για μένα το πιο συγκινητικό τμήμα είναι η εξέβρεση των μονοπατιών. Δηλαδή πάμε στο πεδίο, έχουμε προετοιμαστεί ψυχολογικά ότι ούτε η ασπάλαθη, ούτε τα πουρνάρια, ούτε τίποτα δεν θα μας πτωίσει. Σταματήσει. Ναι. Πάτε σαν σαφάρι τελικά. Ναι, είναι σαφάρι, είναι σαφάρι. Το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να μην διαλυθούμε τελείως είναι τα γάντια, δερμάτινα γάντια, για να μπορούν λίγο τα αγκάθια να τα παρεμερίζουμε. Ούτε ψαλίδες έχουμε, ούτε τίποτα, γιατί δεν μπορούμε τώρα να καθόμαστε να κλαδεύουμε. Οπότε μπαίνουμε και ανοιχνεύουμε παλιά μονοπάτια, πέτρα-πέτρα. Πες μου πώς νιώθεις εκείνη την ώρα, νιώθεις πόσο χρονών? Πόσο χρονών εκείνη την ώρα, σχεδόν ηλικίες που δεν θυμάμαι. Πάμε να ανακαλύψουμε τον κόσμο. Έτσι είναι, φοβερό. Καμιά φορά έχουμε απογοητευτεί, διότι ψάχνουμε μονοπάτια, η φύση είναι πάρα πολύ κλειστή και δεν μπορούμε να περπατήσουμε και δεν βρίσκουμε κιόλας μονοπάτια. Okay, άρα δεν πρέπει να πάμε εκεί. Άρα αυτό, γυρνάμε πίσω, αν και ποτέ δεν έχουμε γυρίσει πίσω, πάντα πηγαίνουμε πιο μπροστά που είναι ακόμη πιο κλειστά, μέχρι να καταλάβουμε ότι νύχτωσε. Κάποιες φορές, όπως προχθές, ήταν μια από τις πιο δυνατές συγκινήσεις. Όπου... Πού είναι το προχθές? Το προχθές ήταν ένα μονοπάτι που ήμασταν στο Δήμο Καντάνου Σελήνου. Ναι, στα Χανιά. Είναι ένα μονοπάτι το οποίο είχαμε υποπτευθεί ότι υπάρχει, μας το επιβεβαίωσαν κάποιοι ντόπιοι. Δεν ξέρω όμως πόσο καλό μονοπάτι ήταν. Ουσιαστικά ένωνε την αρχαία πόλη της Ελλήρου, για όποιον την έχει ακουστά, με την Σούγια, την αρχαία Σιία. Είναι ο παλιός ρωμαϊκός δρόμος. Όλοι λοιπόν πηγαίνουν σε ένα μνημείο που λέγεται Πυραμίδα και τελειώνουν εκεί πέρα. Εμείς βρήκαμε από την πυραμίδα προς τα κάτω ένα μονοπάτι, το οποίο έτσι κάνει τα ζιγζάκ στην πλαγιά.
και είναι χτιστός δρόμος, έχει και κονίαμα σαν τσιμέντο δηλαδή της εποχής που συγκρατεί τις πέτρες και ήταν ένας δρόμος πάρα πολύ φαρδής, έχει πάρα χάραξη, πολύ εντυπωσιακός. Δηλαδή κανονική. Φαίνεται κανονικά, έχει και κάποια περάσματα έτσι με 3 μέτρα τείχο. Έλα, ακούω τώρα τους Ρωμαίους με τις άμαξες να περνάνε. Δεν ξέρω αν περνούσαν άμαξες, δεν το αποκλείω, δεν είμαι αρχαιολόγος για να το πω. Πάντως είναι πολύ φαρδής δρόμος με πολύ μεγάλες στροφές και πιθανότητα να περνούσαν και τουλάχιστον χιλίλατες άμαξες. Ναι. Οπότε ήταν για μας η μεγαλύτερη συγκίνηση αυτή στην τελευταία μέρα πεζοπορίας σε εκείνη την περιοχή. Οπότε, ναι. Διαβάζεις πολύ, δηλαδή πριν πας στο σημείο που θα αρχίσετε να κάνετε τη διάνοιξη, διαβάζεις για το μέρος. Προσπαθούμε να διαβάσουμε πολύ, δεν θέλουμε να πέσουμε στην παγίδα να διαβάσουμε πάρα πολύ, διότι η περισσότερη έρευνα πρέπει να γίνει εκ των υστέρων, αφού έχουμε επιλέξει ποιες είναι οι καλύτερες διαδρομές για πεζοπορία. Okay. Πριν το επιλέξουμε, επειδή οι περιοχές είναι πολύ μεγάλες που ερευνούμε, δεν θέλουμε να επικυρωθούμε, δηλαδή αν δούμε ότι κάποιο σημείο είναι ενδιαφέρον, βλέπουμε κάποια πράγματα, διαβάζουμε λίγα πράγματα και ξέρουμε ότι αυτό σημείο θέλουμε οπωσδήποτε να το εντάξουμε. Αλλά δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε εντός εισαγωγικών χρόνο να γίνουμε ειδικοί σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, γιατί μπορεί κάποια σημεία τελικά να μην ενταχθούν στο τελικό δίκτυο. Οπότε αυτό γίνεται εκ των υστέρων όταν είναι να βγουν οι εφαρμογές, οι ιστοσελίδες, όλο το υλικό προβολής. Γιατί, okay, τα εντοπίζετε, τα ανοίγετε, τα καθαρίζετε, τα σηματοδοτείτε, αλλά από εκεί και πέρα τα προβάλλετε. Μπαίνετε και σε αυτή τη διαδικασία να τα βγάλετε προς τα έξω στον κόσμο για να ξέρει. Π.χ. αυτό που λέτε, δημιουργείται ένα site σχετικό με το μονοπάτι, το σχετικό και όλα αυτά που μας είπες ότι μπορεί κάποιος να βρει ποια σημεία ενδιαφέροντος έχει από άποψη ιστορίας, αρχαιολογικά μνημεία, όσον αφορά στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και χίλια δυο, ακριβώς. Σημεία θέας φοβερής, έχει ένα σωρό πράγματα το κάθε μονοπάτι. Ουσιαστικά αυτό το... Η προβολή είναι για μένα το δύσκολο τμήμα. Το να τα βρεις τα μονοπάτια, να τα καθαρίσεις, να τα σηματοδοτήσεις είναι πολύ απλό, είναι τυφλοσούρτη σχεδόν. Όχι, νομίζω ότι απλά σου αρέσει περισσότερο το κομμάτι του βρίσκω, καθαρίζεις, μου αρέσει, για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσει να δω να λειτουργεί το δίκτυο. Δηλαδή να πάνε πεζοπόροι, να περπατήσουν και να κάνουν καλά σχόλια σε πλατφόρμες διάφορες, να πούνε ότι πέρασαν πολύ όμορφα και θα ξανάρθουν και θα φέρουν και φίλους τους. Για εμένα αυτό είναι που με γεμίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Να ξέρω δηλαδή ότι αυτό που κάναμε έπιασε τόπο. Είσαι χαρούμενος με τη δουλειά που κάνεις? Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Ναι, μπράβο, είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος. Θα φτάσει αυτή η ζωή για να φτιάξει όλα τα μονοπάτια που έχεις σκεφτεί για την Ελλάδα, που θα ήθελες να κάνεις στη χώρα μας? Να σου πω την αλήθεια, εγώ θέλω να φτάσει αυτή η ζωή. Γιατί? Γιατί έχω και ένα επόμενο σχέδιο που είναι να καταργήσω όλα τα καλώδια της ΔΕΗ και να τα υπογειοποιήσουμε. Okay. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και αυτό επιχειρηματικό σχέδιο. Σε όλη την Ελλάδα θέλεις να το κάνεις. Τουλάχιστον στα όμορφα σημεία. Okay. Εκεί που ενοχλούν, ναι, να φύγουμε. Ναι. Οπότε θέλω οπωσδήποτε με τα μονοπάτια να το ολοκληρώσουμε με κάποιο τρόπο. Τώρα, αυτό βέβαια δεν ολοκληρώνεται, γιατί συνέχεια προβάλλεται και λειτουργεί και είναι ένα ζωντανό έργο. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση, θα μας δει κόσμος. Εδώ στην Κρήτη έχουμε, νομίζω, χιλιάδες μονοπάτια τα οποία είναι παρατημένα και αφημένα στην τύχη τους. Έτσι είναι. Θα βρεθούν σίγουρα άνθρωποι από αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν, που θα σκεφτούν: βρε παιδί μου, εγώ πρέπει να το βρω αυτό το παιδί, το φύγω. Πώς τον λένε, κάτσε να πάρω την Ανδριανή να μου δώσει τα τηλέφωνα. Τι μπορούμε να κάνουμε για το δικό μας το χωριό, για το δικό μας τον τόπο, για τον οικισμό μας κτλ. Αυτό το ανοίγει πάρα πολύ. Άρα μπορεί να ανοίξει και την ομάδα σου, Βρεσιφίου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας εσύ με τα δικά σου τα χέρια να τα ανοίξει όλα. Φυσικά εμείς ούτως ή άλλως κάνουμε. Καταρχήν ξεκίνησα μόνος μου έτσι αυτή τη δουλειά. Τώρα έχουμε γίνει ολόκληρη ομάδα, έχουμε προσλάβει και κόσμο. Πράγμα, μεγαλώνει συνεχώς. Δηλαδή χρόνο με το χρόνο και μεγαλώνουμε. Και ζείτε από αυτό το πράγμα. Και έτσι. Ζούμε εξ ολοκλήρου από αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Και ξεκίνησαμε εν μέσω κρίση. Ναι. Εν μέσω κρίση. Δηλαδή ξεκίνησαμε το 2010 τον Οκτώβριο και παρόλα αυτά. Τι σας λέγανε? Όταν ξεκίνησα, θυμάμαι χαρακτηριστικά στο φυσκάρδο της Κεφαλονιάς, με βλέπει ένας άνθρωπος εκεί πέρα και αρκετά έτσι μορφωμένος να σηματοδοτώ μονοπάτια και μου λέει: τι κάνεις και τα λοιπά. Του λέω: αυτό, ωραία, μου λέει, και η κανονική σου δουλειά? Λέω: αυτή. Μου λέει: τι αυτή? Λέω: τα μονοπάτια. Βρες, παιδί. Βρες καμιά σοβαρή δουλειά, παιδί μου, να ζήσεις, μου λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
8 χρόνια μετά, πραγματικά 8 χρόνια μετά, δηλαδή Οκτώβρη του 2018. Ακριβώς, επέτειος. Ναι, είχαμε προσκληθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ευτυχώς που σας προσκάλεσαν, γιατί από εκεί σας έμαθα κι εγώ, κατάλαβες, ναι, μέσα του προέδρου. Ναι, έτσι. Οπότε για μένα είναι μια. Όχι αναγνώριση της δικής μας δουλειάς, αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι μια ένδειξη ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή μέσα αυτά τα 8-10 χρόνια, ο κόσμος έχει αρχίσει πια και βλέπει με άλλο μάτι την πεζοπορία. Θεωρούν ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, κάτι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται με τα μονοπάτια και δεν έχω ακούσει άνθρωπο να το βλέπει αρνητικά. Μόνο κάποιοι λένε ποια μονοπάτια τώρα να μας κάνουν κανένα δρόμο κτλ. Είναι ελάχιστες πια περιπτώσεις. Okay, έχουν άλλες ανάγκες προφανώς αυτοί οι άνθρωποι, άλλες προτεραιότητες. Ναι, ο κόσμος γυρνάει στη φύση, την αναζητάει. Θέλουμε πια αυτή την επαφή με τη φύση. Και επειδή ακριβώς δεν είμαστε μαθημένοι στο να απλά βγούμε στη φύση και να αρχίσουμε να σκαρφαλώμε να περπατάμε, μας το κάνει λίγο πιο οικείο όταν υπάρχει το μονοπάτι. Έτσι είναι. Νομίζω όμως ανέκαθεν ο άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον πλανήτη χάραζε μονοπάτια. Δεν είναι κάτι πέραν. Τα μονοπάτια είναι η σύνδεση. Δηλαδή θες να πας κάπου, θα περπατήσεις. Και ούτε καταστρέφεις. Ούτε σέβεσαι το περιβάλλον. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όχι μόνο το σέβεσαι, μαθαίνεις να το αγαπάς και να το. Δηλαδή να κερδίζεις από το περιβάλλον. Σε κάθε σου βήμα βλέπεις, ευαισθητοποιείσαι, βλέπεις τα λουλουδάκια, βλέπεις σαβρίτσες, βλέπεις έντομα, τη θέα αυτήν, τα δέντρα. Κατανοείς τη μαγεία της φύσης και τι μπορεί να σου προσφέρει σε κάθε σου βήμα. Είναι ο πιο αργός τρόπος μετακίνησης. Έχεις άπλετο χρόνο για να την απολαύσεις και αν την απολαύσεις. Την προστατεύεις κιόλας. Έτσι. Οπότε, την παρατηρείς, τη γνωρίζεις, έρχεστε κοντά. Έτσι είναι. Εσύ με τη φύση σου, την πραγματική. Και με τον πολιτισμό, ο οποίος δεν είναι μόνο τα αρχαία μας, αλλά είναι και η πιο σύγχρονη ιστορία. Είναι ρόμιλοι, ανεμόμιλοι, οι φούρνοι στα χωριά. Βλέπεις τους ντόπιους, σου μιλάνε διαφορετικά. Δηλαδή, άλλο είναι να φτάσεις σε ένα χωριό με ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο και να πας στην ταβέρνα να φας κάτι, να βγάλεις και μια φωτογραφία, ξέρω εγώ. Και έφυγες. Και άλλο να έχεις περπατήσει από 3 χωριά πιο μακριά. Σιγά σιγά να συνεχίσεις και να φτάσεις να σε δουν ένα πεζοπορείς, να σε δει η γιαγιά, ο παππούς, να καθίσεις να πιεις ένα καφέ, να πιάσεις μια συζήτηση και να συνεχίσεις τον χρόνο για το μονοπωλείο. Να πας και στην ταβέρνα, ρε παιδί μου. Και ναι, φυσικά και θα περάσεις και πιο πεινασμένος κιόλας από αυτόν τον καθόλου σε αυτοκίνητο. Έτσι, και θα και καλύτερα όλο αυτό που σου προσφέρουν. Σου λείπει. Είναι υποθετικό εντελώς αυτό που έχω στο μυαλό μου τώρα. Φαντάζομαι ότι με αυτή τη δουλειά δεν είσαι πολλές ώρες στην βάση σου. Ταξιδεύεις αρκετά. Αν θεωρήσεις ότι η βάση μου είναι η βαλίτσα μου, είμαι συνέχεια με τη βαλίτσα μου. Δώσε το τηλέφωνο της γυναίκας σου, τους παίρνω μαζί μου. Τι είναι ωραία. Ο γιος μου μικρούλης, οπότε τους παίρνω. Είναι 2 χρονών. Okay. Και τους παίρνω μαζί μου γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ ωραία η ιδέα πάντως που κάνεις. Οπότε νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο και για τον πιτσιρικά να το ζει όλο αυτό. Έτσι είναι. Και για τη σύντροφό σου να είσαστε μαζί να το. Αυτό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και να μοιράζεστε αυτή τη χαρά που νιώθεις και συμμετέχεις στη δουλειά ή σε. Επειδή είναι πολύ δύσκολες συνθήκες όταν πεζοπορούμε, δηλαδή όταν μπαίνουμε σε μονοπάτια κλειστά, προφανώς δεν μπορούν να έρχονται. Όμως τους βλέπω το πρωί, τους βλέπω το βράδυ, τους βλέπω το απογεύμα και καμιά φορά το συνδυάζουμε λιγάκι. Θα τους πάω και λίγο την εκδρομούλα. Κάπως έτσι. Πώς το λένε, ετοιμάζεις τους βοηθούς του μέλλοντος. Το ελπίζω. Δεν θέλω να πιέσω καταστάσεις. Ο καθένας την πορεία του. Φίβο, θέλω να μου πεις, εδώ στην Κρήτη, ναι. Αγαπημένο μονοπάτι. Οχ, δύσκολα μου βάζεις. Πώς να το κάνω πιο εύκολο. Να σου πω, εμείς έχουμε αγαπημένα. Δουλέψει. Αγαπημένα. Πού σου αρέσει, βρε παιδί μου, να πεζοπορείς στην Κρήτη. Έχουμε. Μ' αρέσουν όλα, δεν έχω. Θέλεις να έχει. Μπορώ να σου πω κάποιες διαδρομές οι οποίες έτσι μου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Για πες, εγώ θα σημειώσω. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, από αυτές εμείς έχουμε εργαστεί κυρίως στην περιοχή των Χανίων. Ναι. Οπότε εκεί πέρα γνωρίζω καλά. Και από εκεί μία από τις διαδρομές που μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση είναι μια διαδρομή που ξεκινάει από την αρχαία Απτέρα. Ναι. Όπου βλέπεις τα αρχαία, βλέπεις εκπληκτική θέα, τα λευκά όρη κτλ. Όλη την κοιλάδα του Αποκόρδωνα. Συνεχίζεις και πηγαίνεις μέχρι το χωριό του Στήλου, όπου έχεις περάσει από βυζαντινές εκκλησίες, από απολιθώματα, από μινωικούς οικισμούς. Για να καταλήξεις. Όλη η ιστορία του νησιού μέσα. Όλη η ιστορία του νησιού σε μια διαδρομή. Βλέπεις τις πηγές που είναι όλη η φύση από τα λευκά όρη και τα νερά που αναβλύζουν στο Στήλο και από εκεί παίρνεις όλο τον Κυλιάρη, έτσι λέγεται το ποτάμι αυτό, και πηγαίνεις παρόχθια μέχρι να φτάσεις με ένα εκπληκτικό έτσι τοπίο στην Κιανή Ακτή, όπου από εκεί περπατάς παραλία, φτάνεις στο Φρούριο Ιτζεδίν και από το Ιτζεδίν ανεβαίνεις πίσω στην Απτέρα. Αυτή είναι μια κυκλική διαδρομή 10 χιλιόμετρων, όπου έχεις δει τη φύση και την ιστορία της Κρήτης. Και είναι τόσο εύκολο μαζεμένα. Να το κάνεις, έτσι. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν έχει υψομετρικές διαφορές, δεν έχει τίποτα. Είναι πάρα πολύ απλή διαδρομή. Με ρωτάει το κοινό μου.
το control, πόση ώρα υπολογίζεις ότι μπορεί. Γιατί τα 10 χιλιόμετρα, τώρα άμα τα πηγαίνεις χαλαρά-χαλαρά. Ναι, αυτή η διαδρομή, αν την πας χαλαρά, μπορείς να την κάνεις. Όχι, αρκετά περισσότερο είναι. Δηλαδή μπορεί να βγει σε 4 ώρες, 5. Μια χαρά, εκδρομή θα πάμε. Ένα σωρό σημείο ενδιαφέρον να δει. Δεν το περπατά με 5 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η ταχύτητα δεν υπάρχει στην πεζοπορία. Στην πεζοπορία πα με 2,7-3 χιλιόμετρα την ώρα εκεί πέρα για να. Σταματήσει, θα πιει λίγο νερό. Έτσι είναι, έτσι. Θα βγάλει φωτογραφίε. Στην πρασινάδα. Έτσι είναι. Δύο ανάσε. Θα πιει καφέ σε ένα καφενείο άμα βρει. Μια βανίλια υποβρύχιο και προχωράμε παρακάτω. Μια άλλη διαδρομή που επίσης με είχε εντυπωσιάσει ήταν μια διαδρομή που. Αυτές είναι προς υλοποίηση, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πάει να τις περπατήσει αυτή τη στιγμή. Αυτή που μας περιέγραψες. Είναι προς υλοποίηση, αλλά θα υλοποιηθούν δηλαδή, μέσα στους επόμενους μήνες. Πάρε με ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Βέβαια, το κοντρόλ θέλει να πάει. Δεν θα γλιτώσει κανείς από την προβολή αυτών των διαδρομών, οπότε εκ των πραγμάτων θα μαθευτεί. Ωραία, άλλη, έχω λοιπόν κάτι ρεπορτάζ για τους επόμενους μήνες έτοιμα τώρα που μου τα λέτε. Ωραία. Για πάμε παρακάτω. Μία άλλη λοιπόν είναι η διαδρομή που έχουμε σχεδιάσει στα Λευκά Όρη, στις Μαδάρες, ναι, πάνω από το Μελιδόνι, τον Φρέ, τα Πεμόνια στον Αποκόρονα, που κι αυτή ενώ είναι στα βουνά έχει λίγη υψομετρική και είναι κυκλική πορεία, περίπου 10 χιλιόμετρα και αυτή 7,5 νομίζω, όχι 7,5, η οποία περνάει από κούμους και μητάτα, ξοκλήσια με θέα απεριόριστη. Θεωρώ ότι είναι πάλι μια γωνιά της Κρήτης που βλέπεις πραγματικά το πώς ζούσανε πάνω στις Μαδάρες. Οπότε και αυτή η διαδρομή με είχε αγγίξει πάρα πολύ. Και μία τελευταία έτσι που θα μπορούσα να πω είναι μία που την ολοκληρώσαμε προχθές με αυτό το μονοπάτι που προανέφερα, που ξεκινάει από την Παλιόχωρα, ανεβαίνει περνώντας από διάφορους οικισμούς μέχρι την Ιρτακίνα, που είναι μια αρχαία πόλη του κοινού των Ορίων. Ήταν 4 πόλεις που είχαν ιδέσει στο κοινό των Ορίων, η Έλυρος, η Ιρτακίνα, η Λισσός και η Σιία, συν κάποιες άλλες πόλεις δεξιά-αριστερά. Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες των βουνών, των Ορίων. Των ωραίων μάλλον, ωραίων. Και οι όροι ήταν που είχαν κάνει την σύμπραξη αυτή. Οπότε από την Ιρτακίνα που είναι δίπλα στα Τεμένια, άμα έχετε ακουστά από τα Ιαματικά νερά, κατεβαίνεις στον οικισμό Ροδοβάνη και πηγαίνεις στην Έλυρο με εκπληκτική θέα. Από την Έλυρο κατεβαίνεις με αυτό το ρωμαϊκό μονοπάτι που προανέφερα στη Σιία, σημερινή Σούγια. Και από εκεί μπορείς να πάρεις το Ε4, το γνωστό, για να πας στη Λισσό και να φτάσεις πίσω στην Παλαιόχωρα. Αυτή είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα. Ναι. Γίνεται πολυήμερα. Εμείς συμπροτείνουμε να γίνει με 3 διανυκτερεύσεις. Και να θεωρώ κάνουμε 3 διανυκτερεύσεις, ας πούμε, εμείς όχι. Βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι μια από τις κορυφαίες. Ο ένας από εκεί στα δεξιά σου θα είναι μαζί μας, να ξέρεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι έτοιμο. Το έχετε. Όλες αυτές οι διαδρομές είναι υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 19, αρχές άνοιξης του 20 το πολύ. Αρχές άνοιξης του 20. Ωραία. Δένουμε κορδόνια και αρχίζουμε την περιήγηση στα Χανιά. Ωραία. Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις διαδρομές. Έτσι, είναι περίπου 300 και χιλιόμετρα οι διαδρομές που θα αναδειχθούν σε όλο τον ομό Χανίων. Μην τα κάνουμε όλα μες στο 20. Σιγά-σιγά, όχι 300 χιλιόμετρα. Θα τα αντέξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου. Εγώ τα κρατάω αυτά, να ξέρεις. Δεν είναι στην Κρήτη. Όχι, πού θα πάω, στην Τίνο. Η Τίνος που εγκαινιάζεται σε λίγες μέρες και η Ίδρα, η οποία είναι το μοναδικό νησί στην Ελλάδα χωρίς αυτοκίνητο. Και μόνο έχω αυτό, πάει στην Ίδρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Στην Τίνο δεν έχω πάει. Η Τίνος έχει το εκπληκτικό, αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, ότι έχει για μένα τους πιο ωραίους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Κρατάνε χαρακτήρα. Κρατάνε χαρακτήρα, είναι εκπληκτικοί και είναι ζωντανοί οικισμοί. Δηλαδή έχουν τους ντόπιους τους, έχουν τα καφενεία τους, τους συλλόγους τους. Οι διαδρομές αυτές διέρχονται από τους οικισμούς. Βλέπεις παλιά σπίτια, θέα εκπληκτικοί, νοικοκύριδες όλοι. Βλέπεις καλλιέργειες. Είναι κάτι το εκπληκτικό. Η ενδοχώρα της Τίνου είναι ένα θαύμα. Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ το ίδιο. Πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Και απειλητικά στο λέω και με. Όχι, μα η απειλή είναι κυρίως δική μου ότι δεν γίνεται να δηλώνει. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να ξέρεις τώρα εδώ, αν συνεργαστούμε και πούμε ότι κάντε εσείς τη δουλίτσα σας. Εμείς θα την προμοτάρουμε προς τα έξω. Με πολύ χαρά. Πάμε σε διακοπές, πήγα να πω. Πραγματικά θα ήθελα να πάω διακοπές τώρα. Αλλά πάμε προς το παρόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αλλά πάλι θα βγούμε έξω βόλτα. Θα πάμε μια εξαιρετική βόλτα. Θα σε πάμε στους Αρμένους, αν θέλεις. Μάλιστα. Στο Ρέθυμνο. Θα έρθουμε λίγο πιο κοντά προς το Ηράκλειο και θα πάμε στην περίφημη νεκρόπολη των Αρμένων. Μάλιστα. Σε λίγα λεπτά.